Η ώρα είναι 7. Επιστρέψαμε αυτοδιοικητικά. Συνεχίζουμε με Δήμο Ηρακλείου. Ο κύριος Γιώργος Αγριμανάκης είναι μαζί μας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Στην τελική ευθεία λοιπόν πλέον οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις 8 Οκτωβρίου κρίνονται πολλά και κρίνονται πολλά και για το Δήμο Ηρακλείου. Πώς βλέπετε αυτή την καταγραφή αυτές τις ημέρες? Κυρία Σακενάκη, νομίζω ότι η διαδρομή αυτή της προεκλογικής περίοδου έχει μπει στην τελική της ευθεία. Βρισκόμαστε περίπου 5 μέρες πριν κλείσει αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Εξελίσσεται, θα λέγαμε, έναν πολιτικό πολιτισμό, με μια πολιτική ευγένεια και έναν αγώνα ο οποίος τον διέπει η ηρεμία, θα έλεγα, και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί και αυτή την αξία που θέλει και ο κόσμος και οι συμπολίτες μας. Να μην κραυγάζουμε, να μην είμαστε τοξικοί, να είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να ξεπληρώσουμε τα επιχειρήματά μας και έτσι να προσπαθήσουμε μέσα από τα επιχειρήματα να πείσουμε την κοινωνία ποιος και γιατί μπορεί ή πρέπει να είναι στο τιμόνι της επόμενης μέρας του Δήμου. Αυτή τη διαδρομή την βιώνω με πολύ χαρά, θα έλεγα με πολύ ενθουσιασμό, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να διαδρώ με πολύ κόσμο, να μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα, να αλλάζω απόψεις για πράγματα θεωρητικά που δεν γνώριζα και τελικά όταν τα ζεις διαζώσεις τα βλέπεις από μια άλλη οπτική. Να μιλάς με ανθρώπους, να ξεδιπλώνεις το χαρακτήρα σου, τις ικανότητές σου, τις δεξιότητές σου, τα επιχειρήματά σου και μέσα από αυτό να προσπαθείς να πείσεις τον συμπολίτη σου γιατί να σε ψηφίσει. Αυτό πραγματικά είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Τη βιώνω με μεγάλο ενθουσιασμό, τη βιώνω με μεγάλη πίστη και πιστεύω ότι ο λαός είναι σοφός. Η δημοκρατία δίνει τη δυνατότητα της βούλησης του λαού και θα δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτες για την επόμενη διακυβέρνηση του Δήμου. Τι ζητάνε οι δημότες σήμερα, κυρία Αγριμανάκη, και αν βλέπετε διαφορές με τα προηγούμενα χρόνια, με την έννοια ότι τουλάχιστον η δική μας αίσθηση από την καταγραφή του ρεπορτάζ είναι ότι πλέον ο δημότης είναι πιο αυστηρός με την δημοτική αρχή, είναι πιο απαιτητικός. Θα σας πω, κυρία Σφαγιανάκη και κύριε Σαβίδη, ο δημότης ζητάει αυτά που ζητούσε και πριν από 5 χρόνια και πριν από 9 χρόνια. Και αν θέλετε κάτι που με στενοχωρεί και που αναγκάζομαι να απολογούμε, χωρίς βέβαια να έχω και τη μεγάλη ευθύνη, είναι γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί δεν έγινε το άλλο, γιατί το είπαμε τότε και δεν γίνεται τώρα. Μήπως και τώρα το πούμε και αύριο ξεχαστούμε. Αυτό πιστέψτε με και ως άνθρωπος και ως φιλοσοφία είναι κάτι που με ζορίζει, με στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά θα ήθελα να λύνετε πράγματα. Θα ήθελα να υπόσχομαι πράγματα και να μπορώ να τα λύνω, να δίνεται η τελική τους λύση. Αυτό που σε πρώτο πλάνο έχει στον κόσμο και συναντάς είναι αυτό που λέμε η καθημερινότητα του πολίτη, η ποιοτική ζωή του, η καθημερινή σχέση με την κοινωνία του, με τη ζωή του, με την πόλη του, πώς διαδρά, πώς υπάρχει, πώς ζει και πώς τη βιώνει. Αυτή είναι προβληματική. Για την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος και για τον πρώτο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, αυτή είναι προβληματική. Θα έλεγα ότι όταν ο κόσμος εξελίσσεται, όταν οι κοινωνίες αλλάζουν, όταν εσύ παραμένεις στάσιμος, η οποιαδήποτε επιτυχία του παρελθόντος μοιάζει αποτυχία για το μέλλον. Οπότε κάπως έτσι το βιώνουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος ζητά τα απλά καθημερινά πράγματα που έχουν να κάνουν με το νερό του, έχει να κάνει με την πεζοδρόμηση, έχει να κάνει με το πράσινο, έχει να κάνει με τη γειτονιά, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που συμβαίνει στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου και σε όλη την περιεστική πόλη. Έχει να κάνει με τον πόλεμο της Λακούβας, που πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν νοείται η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας που θέλουμε να τριπλασιάσουμε την επισκεψιμότητά της στον τουρισμό, να μην μπορεί να περπατήσει κανείς το δρόμο, να μην μπορεί κανείς να περπατήσει στο πεζοδρόμιο γιατί κινδυνεύει να πέσει, γιατί κινδυνεύει να σπάσει το αυτοκίνητό του ή για άλλους κινδύνους. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό που ο κόσμος, αυτό που οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας έχουν ως πρώτο πλάνο είναι η ποιοτική καθημερινότητά τους. Θέλουν καλές γειτονιές, θέλουν παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους. Είναι τραγικό τώρα τα τηλέφωνα που δεχόμαστε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να μπει το παιδί τους στον παιδικό. Τραγικό, δεν θα έλεγα ότι ξεπερνά κάθε. Κυρία Κρυμανάκη, σε όλα αυτά που περιγράψετε, που είναι η καθημερινότητα των Ηρακλειωτών ουσιαστικά, η νέα δημοτική αρχή, όποια και είναι αυτή, θα παραλάβει κάποιες βάσεις ή παραλαμβάνει βραχνάδες, για να το πω έτσι λαϊκά? Ακούστε, κύριε Σαβίδη, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους μηδενιστές ή από αυτούς τους δογματικούς ανθρώπους που θέλουν να είμαι καταστροφικός. Θα παραλάβει μια κατάσταση. Α. Δεν θέλω να πάω τώρα. Είμαστε και 5 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσω κάποιον και να πω: να, εδώ είμαστε εμείς οι ωραίοι που θα φέρουμε την ελπίδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ηράκλειο έχει μια βάση η οποία δεν περιποιεί πολλές φορές τιμή για τη ζωή και την ύπαρξη της πόλης. Έχει πολλά να πράξει, έχει πολλά να λύσει. Στοιχειώδη, μείζωνα θέματα δηλαδή.
βιωσιμότητας των ανθρώπων. Απλά πράγματα που πολλές φορές στη βάση τους δεν έχουν ούτε κόστος, ούτε πολύ μεγάλη θυσία. Απλά χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πυγμή και βούληση να τα βάλεις μπροστά και να τα ολοκληρώσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα ότι το Ηράκλειο θα έχει ακόμα λακκούβες. Θα πρέπει πρώτη η Δημοτική Αρχή που θα ξεκινήσει αύριο το πρωί να κάνει μια υπηρεσία, να σκανάρει όλη την πόλη και να κλείσει αυτό το πράγμα. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να γίνονται έργα πάνω στα έργα και να διονύζεται αυτό το πράγμα, το σκάψιμο πάνω στο σκάψιμο. Θα πρέπει κάθε τι που γίνεται να είναι ολιστικό, να έχει μια γενικότερη μελέτη γρήγορη. Δεν μιλάμε τώρα για χρονοβόρες μελέτες, πού θα γίνει το κάθε τι και πώς μπορεί να γίνει και να μην δημιουργεί προβλήματα στο αύριο. Αυτά είναι απλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με την ποιοτική διαφορά που θα πρέπει να έχει κάθε δημοτική αρχή. Γιατί ωραίο το ποσοτικό, ωραίο να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε και μετά από λίγο. Δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν τα τελευταία και χαλάνε τα πρώτα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε, γιατί πόσες φορές έχουμε δει σε δρόμους που ακόμη και αν έχει πέσει καινούργια άσφαλτος πρόσφατα, θα δούμε ότι και πάλι θα υπάρξει κάποια ανάγκη για κάποια καλώδια τα οποία θα πρέπει να περάσουν, για κάποια υπηρεσία η οποία θα πρέπει να κάνει τις δικές της εργασίες. Και μετά λέμε, πότε έγινε πάλι αυτό, γιατί πάλι αυτή η εικόνα. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς γίνονται πράγματα στο πόδι, γίνονται γονατογραφήματα, γίνεται με μια διαδικασία γρήγορη, fast track, έτσι μόνο και μόνο για να δείξουμε την εικόνα. Η εικόνα πίσω έχει άλλα προβλήματα που θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα προβλήματα ολιστικά, δηλαδή να φτιάξει το πρόβλημα και μετά να φτιάξει την εικόνα. Θεωρώ ότι το ποιοτικό κομμάτι πρέπει να μπει στη διαδικασία και στη φαρέτρα και στη στοχοποίηση του κάθε έργου. Δεν μπορεί να παραλαμβάνουμε έργα τα οποία δεν έχουμε πάει να κάνουμε αυτοψία. Δεν μπορεί να γίνονται πράγματα τα οποία είναι μιας αλφα ποιότητας και θα πρέπει να ήταν κάπως αλλιώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν φτάνει μόνο η ποσότητα. Θα πρέπει να δώσουμε και να εστιάσουμε πολύ και στην ποιοτική διαφορά. Ο κόσμος έχει ανάγκη πράγματα στοιχειώδη, έχει ανάγκη πράγματα που τα βλέπει σε άλλες πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδος και τα οποία θαυμάζει και λέει γιατί όμως η Κρήτη, γιατί το Ηράκλειο που είναι μια τόσο ζωντανή πόλη, έχει μια τόση τέτοια οικονομική ευρωστία που συμμετέχει πάρα πολύ στο ΑΕΠ του κράτους, παραμένει να είναι μια πόλη στάσιμη με τόσο επισκεψιμότητα και τόσο μεγάλο προσδοκία για τον τουρισμό, να μην την κάνουμε μια πόλη πραγματικά με ταυτότητα, με ευγενής ταυτότητα προορισμού. Δεν έχει αποκτήσει το Ηράκλειο μια ισχυρή ταυτότητα μέχρι σήμερα, κύριε Γερμανάκη? Γιατί να σας πω, νομίζω πως όχι. Το Ηράκλειο, κύριε Σαββίδη, κυρία Σφακενάκη, στερείται αυτή την ταυτότητα και γι' αυτό νομίζω ότι το μακρόπνο μεγάλο σχέδιο, το άλλο μεγάλο μακρόπνο σχέδιο πέρα από τις καθημερινότητας στα σχέδια είναι να δημιουργήσουμε αυτή την ευγενής ταυτότητα, αυτή την ευγενή ταυτότητα, αυτή την ταυτότητα που θα δημιουργεί ελκυστικό προορισμό για τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή να υπάρχει η κρουαζιέρα μας, να γίνει πια επιτέλους μια μαρίνα, να δημιουργήσουμε το παραλιακό μέτωπο που ξεκινάει από τον Καρτερό και φτάνει μέχρι το τέλος του Ξεροποτάμου, να δημιουργήσουμε τους άξονες που χρειάζεται από το λιμάνι μας μέχρι και τον πολιτισμό μας που λέγεται Κνωσό, τα ενετικά τείχη και το φρούριο που έχουμε την τιμή να έχουμε ως και Ρωμιά, να δημιουργήσουμε τις διαδρομές αυτές του περιαστικού Ηρακλείου που έχει να κάνει με τον περιαστικό πολιτισμό μας που είναι αφημένο στην τύχη του και καταραίει, ενώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πραγματικά δυνατότητες να προσελκύσουμε κόσμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά μνημεία διάσπαρτα και μέσα στον αστικό ιστό μέχρι και την Κνωσό, αλλά και στον περιαστικό ιστό, αλλά και στην ενδοχώρα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το Ηράκλειο στερείται αυτή τη στιγμή. Τι είναι το Ηράκλειο? Είναι μια τουριστική πόλη που απλά δέχεται επισκέπτες και τους διανύμει στις υπόλοιπες ξενοδοχείες μονάδες. Δεν είναι ένας προορισμός αυτός καθεαυτός. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες της πόλης, που έχει αλλάξει η οπτική του ξενοδοχειακού κομματιού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Αλλά απλά δεν υπάρχει υποδομή. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ακριβώς. Μα δείτε τώρα, κυρία Σφακενάκη, το Ηράκλειο με αυτή τη ζωντάνια που έχει και με αυτούς τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους και τον πλούτο, θα έλεγα εγώ, του ανθρώπινου του κεφαλαίου που έχει το Ηράκλειο, να μπορούσε να δημιουργηθεί σχέδιο, να δημιουργούν δομές από ένα Δήμο, να καθοδηγηθούν οι άνθρωποι μαζί με τους υπόλοιπους φορείς που λέγεται επιμελητήρια, που λέγεται κεντρικό κράτος, και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο πώς θα αναπτύξουμε την έξυπνη πόλη, την ευφυής πόλη, την πόλη που θα δημιουργεί αξία στο να έρχεται κάποιος να την επισκέπτεται και που θα φεύγει από εδώ και θα έχει μείνει με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις και θα δημιουργεί αυτό το loyalty, όπως λέμε, αυτή την ταυτότητα που χρειάζεται ο τουρίστας για να έρθει και να ξανέρθει. Περιμένουμε και ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός μας. Ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ανθεκτικότητα της πόλης. Μπορεί η πόλη να φιλοξενήσει τόσο κόσμο? Ένα. Δεύτερον, είναι βιώσιμη σε αυτό που πάνε να κάνει? Μπορούμε να έχουμε νερό το καλοκαίρι ή δεν μπορούμε? Αυτά είναι θέματα τώρα ζωτικής σημασίας που θα πρέπει να λύσει μια τουριστική πόλη. Γιατί που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή πόλη. Είναι ότι τα μηνύματα για τον τουρισμό είναι καλά.
Εσείς μιλάτε βέβαια και για το πιο, για το πιο συγκεκριμένο κομμάτι τουρισμού που λέγεται πόλη του Ηρακλείου, συγκεκριμένες πολιτιστικές διαδρομές, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς που είπατε, μπορούμε να το σηκώσουμε. Γιατί αν έρθουν οι επισκέπτες εδώ και δεν υπάρχει νερό, ή δεν υπάρχουν οι υποδομές, ή δεν υπάρχει το δικοδίκτυο, ή δεν υπάρχουν ακόμη και τα πεζοδρόμια για να κυκλοφορήσει ο τουρίστας. Ή δεν είναι καθαρή η πόλη. Για δεν είναι καθαρή η πόλη, ναι, δώρο-άδωρο. Καλά, η καθαριότητα. Ένα μεγάλο θέμα τόσο κομμάτι της καθημερινότητας, όσο και κομμάτι μακρόπνο, δηλαδή το πόσο επισκέπτης δέχεται την καθαρή πόλη. Έτσι. Είναι ένα τραγικό πράγμα που αγγίζει τα όρια του υγειονομικού δεδομένου. Δηλαδή, εδώ η καθαριότητα είναι μεγάλο πρόβλημα για το Ηράκλειο και δυστυχώς θα έπρεπε επίσης ο Δήμος, η νέα Δημοτική Αρχή να επενδύσει πάνω σε αυτό, να σκύψει άμεσα, γρήγορα, με τρόπους έξυπνους, να δημιουργήσει την καθαρή πόλη που σας λέω και πάλι δεν θέλει ούτε πολλά χρήματα, ούτε πολύ μεγάλες σκέψεις. Θέλει απλά οργάνωση και πρέπει να διοικήσει αυτή την οργάνωση για να το τρέξει γρήγορα και να γίνει η πόλη μια καθαρή πόλη που να μην μυρίζει κιόλας. Κύριε Γρημανάκη, χρειάζεται ίσως και μια αλλαγή φιλοσοφία σε επίπεδο διοίκηση πέρα από τα έργα, τις ελλείψεις. Εσάς προσωπικά, σας έχω δει να ασκείτε έντονη κριτική, σε θεσμικό επίπεδο εννοώ, πέραν όλων των άλλων. Χρειάζεται μια αλλαγή φιλοσοφία. Κύριε Σαββίδη, είναι αυτό το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, είναι αυτό που με αγγίζει, με ευαισθητοποιεί, είναι αυτό που θα μπορούσε και πρέπει να αλλάξει και πρέπει να γίνει κουλτούρα της νέας Δημοτικής Αρχής, η φιλοσοφία, η διοικητική. Πρέπει να σταματήσουμε να φύγουμε από στεγανοποιημένες αντιλήψεις παλαιών αρχών, παλαιών σκέψεων, ανθρώπων που είχαν άλλα προβλήματα και πάθη του παρελθόντος, να δούμε τα πράγματα ενωτικά, να τα δούμε ομαδικά, να τα δούμε στη λογική πώς όλοι μαζί μπορεί με μια συναντήληψη, με ένα κοινό όραμα, μια κοινή σκέψη, διαφορετικές δυνάμεις, να ενώσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις και να δημιουργήσουμε αυτό το δεδομένο που χρειάζεται η πόλη μας. Φυσικά και πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να μην υπάρχουν διαχρονικές γραμμές. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το στεγανοποιημένη αντίληψη, όχι εγώ, όχι εσύ. Γιατί εγώ, γιατί εσύ. Άρα, εσείς, αν είστε η επόμενη Δημοτική Αρχή, η παράταξή σας θα τίνετε χείρα συνεργασίας. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει ένας επιτυχημένος δήμαρχος. Από το να ανοίξει τα πράγματα τόσο στην ομάδα του όσο και στην πόλη. Γι' αυτό και εμείς λέμε την ανοιχτή φιλοσοφία της πόλης, την ανοιχτή πόλη, το δικαίωμα στην πόλη. Το ίδιο θα κάνουμε και με τον τρόπο που θα διοικηθεί η πόλη. Ο τρόπος διοίκησης είναι σημαντικό πράγμα. Είναι το πώς στείνεις τις υπηρεσίες σου, το πώς οργανώνεις τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες σου, το πώς λειτουργεί η ομάδα, η δημοτική που θα προκύψει, το πώς ανοίγεις τα πράγματα στους ανθρώπους της αντιπολίτευσης, το πώς μπορείς να αξιοποιήσεις ταλέντα, ικανότητες και να τις κάνεις, να τις βάλεις εντάξει μέσα, το πώς μπορείς να αφουκραστείς τους ανθρώπους που έρχονται και που έρχεσαι σε διάδραση που μπορούν να δώσουν και να προσδώσουν εθελοντικά πράγματα. Πολλά μπορούν να γίνουν. Είναι θέμα φιλοσοφίας καθαρής και εγώ πραγματικά θα ήθελα πολύ να συμβάλλω σε αυτή την αλλαγή της φιλοσοφίας, σε αυτή την αλλαγή της σκέψης που είναι αυτό το μείζον που χρειάζεται η πολιτική αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με λογικές του χτες. Δεν μπορεί σε ένα κόσμο που αλλάζει να χρησιμοποιούμε σκέψεις τρίτης γενιάς, ενώ χρειάζεται να έχουμε πέμπτης γενιάς και με αντιλήψεις πρώτης γενιάς. Θα πρέπει να εναρμονιστούμε το περιβάλλον, θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τις πόλεις που προχωράνε και δημιουργούν αξία, θα πρέπει να πάρουμε τα best practice όλων των πόλεων, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που πραγματικά είναι τουριστικές, που έχουν τα δικά μας δεδομένα, και να δημιουργήσουμε και να παντρέψουμε αυτό το φυσικό κάλος που έχει το Ηράκλειο μαζί με τον πολιτισμό και να δημιουργήσουμε πραγματικά μια μεγάλη πόλη, ένα όμορφο τοπίο που θα καθόμαστε όλοι για το ότι ζούμε και υπάρχουμε σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Γρημανάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ.